Καλησπέρα φίλοι μου, τσεκτικνά, ο Κώστας εδώ και σήμερα θα κάνω unboxing για ένα προϊόν που μόλις έφτασε, την κάμερα Coolpix L27 από την Nikon. Η συγκεκριμένη κάμερα έχει χαρακτηριστικά 16,1 MP με μέγιστη ανάλυση 4608 επί 3456 pixel, οπτικό zoom 5x, διαγώνιας οθόνης 2,7 ίντσες, CCD ανάλυση οθόνης, ευρυγόνιος 826 χιλιοστά, έχει ανάλυση βίντεο HD, διαθέσιμες θέσεις size 80 έως 1600, η απόσταση ελάχιστη για να δέσει φωτογραφία είναι 10 εκατοστά, το διάφραγμα του φακού είναι 3,2 έως 6,5. Τι άλλο έχουμε, ταχύτητα κλείστρου είναι από 1 έως 1 προς 2000 σεκόντ, ψηφιακό zoom λέει 4x, και η συγκεκριμένη δεν βγαίνει με ενσωματωμένες μάλλον μπαταρίες λιθίου, αλλά με μπαταρίες αα. Δύο μπαταρίες παίρνει συγκεκριμένα, υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν θα την έπαιρνα καν, απλά υπήρχε μια πάρα πολύ καλή προσφορά με έναν φορτιστή της Valtra, νομίζω. Μπαρτά, ναι, δύο θέσεων, οπότε μαζί με αυτήν και με τη θήκη της νομίζω ότι άξιζε τελικά, αλλιώς δεν υπήρχε περίπτωση να πάρω μόνο φωτογραφική χωρίς να έχει επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ή να πάω να πάρω εξτρά επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Λοιπόν, η συγκεκριμένη μπορεί να τραβήξει βίντεο HD 1280x720. Το βάρος είναι 161 γραμμάρια, έχει οπτικό βάθος, έχει βάθος 2,9 εκατοστά πλάτος, 9,65 εκατοστά και ύψος 5,95 εκατοστά. Και αυτό εδώ είναι το μοντέλο, χρώματος κόκκινο, κυκλοφορεί και σε μαύρο. Είναι μια σχετικά πολύ απλή φωτογραφική μηχανή, τίποτα το ξεζητημένο, σας είπα ότι που φυσιολογικές συνθήκες μπορεί να μην την έπαιρνα, αλλά το συγκεκριμένο μοντέλο έρχεται μαζί με πακετάκι, όπως θα δούμε και θα κάνουμε το unboxing, με θήκη και με φορτιστή μπαταριών και δύο μπαταρίες. Το κουτί δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο, απλά τα logo και το τι κάνει και καλά η φωτογραφική από το πλάι, μόλις σας τα είπα. Preview της κάμερας, για πάμε να τα ανοίξουμε. Να δούμε. Είναι λίγο ζωρικό κουτάκι, αλλά τα καταφέραμε, δεν είναι κάτι τρομερά. Λοιπόν, για να δούμε, έτσι ανοίγει. Και το πρώτο πράγμα που βλέπουμε, έχει και αντανάκλαση από το φως έξω, το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Αυτό εδώ είναι, δεν ξέρω κατά πόσο μπορείτε να το δείτε. Λοιπόν, είναι στα ελληνικά όλο, αποκλειστικά στα ελληνικά. Πάρα πολύ καλή δουλειά, περιγράφει τα πάντα από το πώς να την ξεκινήσεις μέχρι από την βλέπω όλες τις λειτουργίες της. Πολύ καλό, σπάνια βλέπεις τόσο μεγάλα εγχειρίδια οδηγιών στα ελληνικά, μπράβο, πρώτο συν. Για τη συγκεκριμένη έχω ακούσει αρκετά καλά και αρκετά κακά. Τα καλά είναι το ότι έχει πολύ καλή εικόνα, πολύ καλή ποιότητα λήψης, απλά το κατασκευαστικό είναι το θέμα που όλοι τσινάνε, επειδή δεν είναι και τα καλύτερα πλαστικά που χρησιμοποιούν. Αλλά τι περιμένεις, είναι μια βιντεοκάμερα, μια φωτογραφική μηχανή, συγγνώμη, που κάνει γύρω στα 60 ευρώ, οπότε δεν έχετε και πολλές πιθανότητες να πάρετε κάτι τρομερά ποιοτικό. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε την εγγύηση, ένα CD με προφανώς προγράμματα, λειτουργικό στούντιο για επεξεργασία εικόνας, βίντεο και οδηγός,
και πάμε να προχωρήσουμε στο αυτό καθεαυτό κομμάτι. Πρώτα απ' όλα βλέπουμε μέσα σηματωμένες δύο μπαταριούλες Fujitsu Plus. Αρκαλικές πρέπει να είναι. Λοιπόν, μαζί έρχεται με ένα καλώδιο το οποίο καλώδιο είναι προφανώς το καλώδιο σύνδεσης της φωτογραφικής με τον υπολογιστή μας, είναι USB με μία θύρα, δεν είναι mini USB ακριβώς, είναι πολύ πιο μικρή από τη mini USB. Δεν ξέρω πως λέγεται αυτή η θύρα, σας γελάσω. Δεν είναι για να φορτίζεις τη φωτογραφική, μιας και δεν έχει σωματωμένη μπαταρία όπως είπα, αλλά κανονικές μπαταρίες, οπότε η φωτογραφική αυτή δεν φορτίζει από το καλώδιο. Αυτό είναι μόνο για να μεταφέρουμε εικόνα και βίντεο από τη μηχανή μας στο PC. Να προσθέσω πως έχει θέση νομίζω για microSD, θα το δούμε κιόλας. Έχουμε ένα λουράκι το οποίο είναι για να την ασφαλίσουμε και να μπορούμε να την περνάμε στον καρπό μας. Χρώματος γκρι το συγκεκριμένο. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι. Λοιπόν, πάει και αυτό στην άκρη. Και περνάμε πια στη φωτογραφική μηχανή. Να σας πω και εντυπώσεις. Το κουτάκι δεν μας χρειάζεται άλλο πια. Είναι αρκετά μικρή. Τρομερά μικρή θα έλεγα. Πρώτα απ' όλα, έτσι όπως τη βλέπω, να σας δείξω και εσάς. Είναι πάρα πολύ μικρή σε μέγεθος. Τρομερά μικρή. Πιο μικρή και από ένα κινητό X8 τη Sony. Λοιπόν, το χρώμα της είναι πολύ ωραίο. Αυτό που καταλαβαίνει κανείς είναι όμως ότι δεν είναι μέταλλο, ότι είναι πλαστικό. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι ελαφριά, άρα η ποιότητα κατασκευής της δεν είναι τόσο καλή, ενώ φαίνεται συμπαγής. Απλά έχει, πώς να το θέσω, είναι πλαστικό, τέλος. Λοιπόν, μπροστά βλέπουμε τον φακό, αρκετά μεγάλο σε σχέση με τη φωτογραφική μηχανή. Στο πάνω μέρος βλέπουμε το κουμπί λήψης και για το αν θέλουμε να κάνουμε αναζήτηση φωτογραφιών ή προφανώς κάτι άλλο το οποίο δεν ξέρω τι είναι αυτή τη στιγμή, και το on-off της φωτογραφικής μηχανής. Από το ένα πλάι βλέπουμε την υποδοχή εδώ για να περνάμε το μπλουράκι μας. Από κάτω έχουμε για υποδοχή και να το συνδέσουμε σε τρίποδο. Πολύ καλό αντών, μπορώ να πω, πραγματικά πολύ καλό αντών όσο έχετε τρίποδο, αν και νομίζω πιο ακριβό θα είναι το τρίποδο από τη μηχανή αυτή. Και από κάτω υπάρχει μια υποδοχή εδώ πέρα για να συνδέουμε την κάμερά μας με τον υπολογιστή, με το καλώδιο που σας έδειξα, και η θήκη για την μπαταρία, να σας το φέρω κοντά, για τις μπαταρίες μάλλον, και από κάτω βλέπουμε όσο μπορείτε να διακρίνετε τη θήκη για την SD, παίρνει SD και μπαίνει ακριβώς από κάτω σε περίπτωση που αναρωτιέστε. Για να τη βάλω και όλες, να βάλω τις μπαταρίες δύο λεπτάκια. Θα βάλω τις απλές, δεν βάζω τις επαναφορτιζόμενες. Λοιπόν, να το κρατήσουμε τα χαρτάκια. Λοιπόν, παίρνει δύο αλφα-αλφα μπαταρίες, να δούμε πώς μπαίνουν. Λοιπόν, να φανταστώ ότι αυτή μπαίνει έτσι. Νομίζω. Α, το θετικό. Έχει μέσα ένα χαρτάκι που σου λέει πώς να τις βάλεις και αυτή μπαίνει έτσι, ωραία. Και να το κουμπώσουμε. Και, λοιπόν, στο άλλο έχουμε, είπαμε αυτό, εδώ πέρα δεν έχουμε τίποτα, και εδώ πέρα έχουμε τα control και διάφορα πλήκτρα εστίασης και για να καταγράφεις βίντεο. Για να την ανοίξουμε να δούμε ότι όντως δουλεύει. Πολύ σημαντικό, δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται, μάλλον καθόλου, μπορούμε να διαλέξουμε γλώσσες, εντυπωσιακό, λογικό μάλλον, μετά το εγχειρίδιο περιέχει και ελληνικά. Επιλογή ρύθμιση ζώνης και ώρα. Στο μενού είναι απλό, αλλά μέχρι τώρα δεν απογοητεύει. Ωραία. Ημέρα, μήνας, έτος. Ναι. Σήμερα έχουμε 14 νομίζω. 14. Πολύ εύκολο control.
Μάρτιος 2014. Η ώρα είναι... Να δούμε ότι είναι... Ναι, είναι σε 24ωρης μορφής ώρα. Λοιπόν, εγώ αυτή τη στιγμή την ρυθμίζω. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. 8, 9, 10, 11 και 38. Πολύ ωραία. Λοιπόν, επίσης δείχνει πίσω, έχουμε, αν σε δείτε εδώ πέρα, να το φέρω κοντά, υπάρχει ένα πλήκτρο. Αυτό το πλήκτρο είναι για να τραβάμε φωτογραφίες, δηλαδή ανοίγει η κάμερα και από εδώ πάνω ανοίγει το βίντεο. Λοιπόν, έχει ένα tutorial, βλέπουμε ότι ο φακός μεγαλώνει. Η κάμερα, να σας πω την αλήθεια, αχ, κατά πόσο φαίνεται, γυαλίζει πολύ. Λοιπόν, εδώ βλέπετε το χέρι μου. Λοιπόν, δεν εντυπωσιάζει με την ανάλυση της, δεν είναι high def, δεν είναι καθαρή, crystal clear. Είναι μια απλή φωτογραφική μηχανή. Και πάμε να τραβήξουμε μια φωτογραφία για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, το θέμα όμως δεν είναι το τι φαίνεται στην καμερούλα εδώ. Σαφώς και δεν περιμένω κάποια υψηλής ανάλυσης κάμερα. Απλά περιμένω να δούμε και τι αναλύσεις έχουμε. 16 MB, έχουμε τις πιθανές αναλύσεις, να σας πω λίγο. Είναι 16:9, 12 MP, 4608 επί 2592 pixel, VGA 640 επί 480, 1600 επί 1200, 2272 επί 1704, 3604 επί 2448, 16 MP στα 4608 επί 3456 pixel, και το max που είναι με, νομίζω, 16 plus κάτι, στα ίδια pixel με το προηγούμενο, μόνο που έχει ένα αστεράκι, δεν ξέρω ακριβώς τι σημαίνει. Μάλλον σημαίνει το τι έχω επιλέξει εγώ. Αυτή τη στιγμή είναι στα 16 MP. Μπορούμε να δούμε και το βίντεο. Αυτόματη εστίαση. Να δούμε και τι επιλογές βίντεο μας δίνει. Οι επιλογές βίντεο είναι QVGA 340x240, VGA 640x480, και για κάποιο λόγο μυστηριώδη δεν με αφήνει να επιλέξω το HD. Λοιπόν, ναι, όντως για κάποιο λόγο δεν μου επιτρέπει να δω το HD, κάτι δεν πάει καλά. Να δω και το βίντεο τι παίζει. Λοιπόν, μάλιστα. Ναι, για κάποιο λόγο δεν με αφήνει να τραβήξω βίντεο HD. Μάλλον φταίει επειδή δεν έχω κάρτα μνήμης ενσωματωμένο, ή κάζω. Με το που την πάρετε, αν δεν βάλετε μάλλον μια κάρτα μνήμης, δεν πρόκειται να καταφέρετε να τραβήξετε βίντεο. Λοιπόν, και επίσης αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι μπορούμε να δούμε και preview τις εικόνες μας, τι έχουμε τραβήξει. Λοιπόν, έχει και μικρόφωνο ενσωματωμένο. Πολύ καλό. Είναι μια απλή κάμερα. Δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο, δεν είναι τίποτα το εξειζητημένο. Λοιπόν, λογικά και με τους driver θα δουλεύει τέλεια και θα συνδέεται με τον υπολογιστή ή κάζο. Πολύ σύντομη. Η φωτογραφική μηχανή, ο φακός της είναι πλαστικός, δεν είναι μεταλλικός. Αυτό μπορώ να πω επιπρόσθετα. Αυτή ήταν η κάμερα, να την κλείσω κιόλας.
μια πρακτική, όμορφη, απλή, φθηνή κάμερα και τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, να την αφήσω εδώ στην άκρη και πάμε να δούμε τι άλλο έχει το πακέτο μαζί με το οποίο έρχεται. Η συγκεκριμένη προσφορά υπάρχει, να σας πω την αλήθεια, στο πλαίσιο. Δεν ξέρω αν κάνω διαφήμιση όχι, να δεν με ενδιαφέρει από τη στιγμή που τα προϊόντα μου τα αγοράζω μόνο μου. Απλά η συγκεκριμένη προσφορά υπάρχει στο πλαίσιο. Είναι απλή καμερούλα και έρχεται μαζί με αυτό εδώ, το φορτιστή βάρτα και μία θήκη. Η οποία, να σου πω την αλήθεια, αν θέλετε να τα αγοράσετε σε μία κάμερα όλα αυτά ξεχωριστά, θα δώσετε αρκετά λεφτά. Οπότε με 60 ευρώ παίρνατε θήκη, μπαταρίες και τη φωτογραφική μηχανή. Λοιπόν, η θήκη είναι αυτή, να δούμε ότι χωράει και την κάμερά μας μέσα. Την χωράει ακριβώς, είναι σχεδιασμένη για αυτή. Έκκληση, ασφαλής, καθαρή, χωρίς πολλά πολλά. Να κοιτάξουμε και αυτό. Και ο φορτιστής μας, βάρτα. Να σας πω την αλήθεια, μέχρι πρόσφατα δεν χρησιμοποιούσα ποτέ επαναχωριζόμενες μπαταρίες. Μετά το Xbox 360 controller που πήρα, έχω αλλάξει 180 μοίρες σε σχέση με τη χρήση μπαταριών. Οι επαναχωριζόμενες μπαταρίες είναι πραγματικά το κάτι άλλο. Αν έχετε κάποια χρήματα, δώστε τα, αξίζει. Αν χρησιμοποιείτε πολλές μπαταρίες, τότε ναι. Πρέπει να το πάρετε γιατί γλιτώνετε άπειρες φορτιστές. Ο συγκεκριμένος φορτιστής έρχεται με δύο μπαταρίες, οι οποίες μπαταρίες είναι, να σας πω την αλήθεια, στα 2100 μιλιαμπέρ, συγγνώμη και λέω μιλιαμπέρ, ναι, το αναλύει πώς μου χωρίζει τώρα, λοιπόν μιλιαμπέρ, αρκετά ικανοποιητικές, δεν είναι η max 2400 μιλιαμπέρ, αλλά τη δουλειά την κάνουν και νομίζω έχω και το φορτιστή της Energizer. Γιατί οι μπαταρίες που χρησιμοποιώ εγώ είναι Energizer. Αυτός είναι της Energizer. 4 μπαταρίες παίρνει. Απλά το καλό με αυτό είναι ότι παίρνει 4αα και παίρνει και 4αα, δηλαδή από κάτω έχει αρχή για μικρές. Πολύ πρακτικό και έρχεται στα 25 ευρώ μαζί με 4αα και 2αα μπαταρίες. Αυτός εδώ είναι πολύ μικρός, αλλά να σας πω είναι ένα χώρο που περάτε μαζί με τη φωτογραφική. Οπότε, να δούμε κιόλας. Οπότε υποθέτω και εικάζω, μάλλον είμαι σίγουρος, ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και για άλλες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Είναι ένα δώρο το οποίο πάνω κάτω πρέπει να κοστίζει γύρω στα... Όσο και να κοστίζει γύρω στα... Πόσο? 10-15 ευρώ θα τα κάνει, οπότε αξίζει. Λοιπόν, έχουμε αυτό εδώ. Από πίσω βλέπουμε τι μπαταρίες υπάρχουν. Ψέματα, υπάρχουν μόνο και 2600 mAh μπαταρίες. Αυτές είναι η κατηγορία 18-2100, είναι κάπου στη μέση. Μην περιμένετε να έρθει με μεγάλες μπαταρίες, αλλά αν έχετε άλλες μπαταρίες μπορείτε να τις βάλετε να φορτίσουν προφανώς. Ο φορτιστής αυτός σηκώνει μόνο και 2600 mAh. Να το βγάλω τώρα γιατί μας να τα κρατάω αυτά από τους φορτιστές. Είναι χρήσιμα, οπότε δεν ξέρετε πού θα χρειαστούν. Λοιπόν, οπότε το πακέτο μας, έχουμε το φορτιστή μας, μία θήκη η οποία είναι αρκετά συμπαγής, αρκετά ικανοποιητικό υλικό κατασκευής και τη φωτογραφική μας μηχανή, όλα αυτά 60 ευρώ. Λοιπόν, να πετάξω και αυτά, δεν τα χρειαζόμαστε προφανώς. Ήμουν ο Κώστας, Check Tech Now. Και σας ευχαριστώ για αυτό το... για το χρόνο που μου διαθέσετε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τα subscribe, γιατί συνεχώς αυξάνονται, θα φτάσουμε σε λίγο τα 100 άτομα. Σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Πολλά παιδιά με ρωτάνε διάφορα πράγματα και προσπαθώ να απαντήσω σε όλους αν μπορώ, αν έχω τη γνώση, γιατί πράγματα τα οποία δεν τα κατέχω δεν μπορώ να τα απαντήσω. Λοιπόν, έρχεται άλλο ένα Σαββατοκύριακο Elder Scrolls, δοκίμασα το Wildstar, αλλά είμαι έτσι και έτσι, δεν έχω εντυπωσιαστεί γιατί είναι ωραίο, όχι πλάκα, μου ρίχνει τρομερά τα frame. Παίζουμε γύρω στα 15 με 20 frame που είναι τραγικό. Σε ικανοποιητικό σύστημα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Αφήστε μας τα σχόλιά σας. Check that now, value for money, ικανοποιητικό. Το πώς θα βγει στην απόδοση, στο χρόνο, θα δείξει. Είναι μια πολύ φθηνή κάμερα, μην περιμένετε τρομερές απαιτήσεις από μια κάμερα των 60 ευρώ. Είναι μια κάμερα για οικιακή χρήση, για να βγάλετε
φωτογραφίες στην οικογένειά σας, για κάποιες στιγμές σας. Αν έχετε να διαθέσετε παραπάνω, διαθέστε. Για μένα είναι η πρώτη βιντεοκάμερα, η πρώτη φωτογραφική μηχανή που παίρνω στη ζωή μου, να σας πω την αλήθεια. Είμαι 26 χρονών, μεθαύριο τα κλείνω και ακόμα δεν έχω πάρει ποτέ φωτογραφική μηχανή. Είναι η πρώτη, είναι μια απλή φωτογραφική μηχανή για να κάνω τη δουλειά μου και μόνο αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Check Tech Now, ήμουν ο Κώστας. Καλό σας μεσημέρι.